Όχι Hollywood, ούτε Bollywood, αλλά Hollywood. Έτσι θα λέγεται η οπτικοακουστική βιομηχανία στην Κύπρο, λόγω των πλούσιων ελαιώνων που διαθέτει ο τόπος. Η Κύπρος έχει όλες τις δυνατότητες να φιλοξενήσει διεθνείς παραγωγές. Ήταν το μήνυμα που ήθελαν να στείλουν όλοι οι αρμόδιοι φορείς στους 120 και πλέον επαγγελματίες του χώρου της οπτικοακουστικής βιομηχανίας που συμμετείχαν στο σημερινό συνέδριο, προερχόμενοι από την Ευρώπη, την Ινδία, τη Ρωσία και την Αμερική. Οι αρμόδιοι φορείς τόνιζαν συνεχώς πως η Κύπρος αποτελεί ένα φυσικό στούντιο λόγω των εναλλαγών που προσφέρει, όπως σύγχρονες πόλεις και γραφικά χωριά, θάλασσα και βουνό, καθώς και πολυάριθμους αρχαιολογικούς χώρους. Αναφέρθηκαν παράλληλα και στον κατάλληλο φυσικό φωτισμό που διαθέτει, καθώς και στις 300 και πλέον ημέρες ηλιοφάνειας το χρόνο, που βοηθούν πολύ στην πραγματοποίηση γυρισμάτων. Παρουσιάστηκε επιπλέον και το ελκυστικό πακέτο φοροελαφρύνσεων που θα προσφέρει το κράτος για προώθηση της οπτικοακουστικής βιομηχανίας. Γι' αυτό το ενδιαφέρον θα επιβεβαιωθεί στο επόμενο διάστημα, στα επόμενα χρόνια, με συγκεκριμένες κινήσεις. Το σχέδιο στήριξης που η κυβέρνηση έχει προωθήσει πρέπει να συμπληρωθεί με την έγκριση του φορολογικού σκέλους από την Βουλή. Η Κύπρος είναι ένα από τους πιο υπέροχους προορισμούς και για, όχι μόνο για τουρισμό, αλλά πραγματικά για επένδυση σε ταινίες. Τις επόμενες δύο ημέρες θα πραγματοποιηθούν ξεναγήσεις σε διάφορα πιθανά σημεία για γυρίσματα ταινιών στους ειδικούς του κινηματογράφου.